Πάμε στη δίκη Φιλιππίδη, κυρίε και κύριοι. Μετά από εντάσει, ξεκίνησε η αγόρευση τη εισαγγελέα για την ενοχή ή μη του ηθοποιού. Η Έλενα Γαλάρη είναι στην σύνδεσή μα. Θα μα περιγράψει όλα όσα γίνονται από το πρωί και όσα είπε η εισαγγελέα πριν από λίγο. Ναι, να αρχίσουμε με αυτό, Λίνα, με την πρόταση τη εισαγγελέα τη έδρα, η οποία πριν από λίγο πρότεινε να α, 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 κηρυχθεί αθώο λόγω αμφιβολιών ο Πέτρο Φιλιππίδη για την α, κατηγορία της, α, του βιασμού κατά εξακολούθηση το 2008 σε βάρο τη πρώτη καταγγέλουσα. Όπω είπε η εισαγγελική λειτουργό, αδυνατή να καταλήξει στο τι ακριβώ συμβαίνει, αδυνατή να καταλήξει στο τι ακριβώ είχε γίνει τότε. Έχει αμφιβολίε και το δικαστήριο δεν μπορεί να δικάσει με αμφιβολίε. Τώρα να σα πω ότι πριν από. Από λίγα λεπτά, η εισαγγελέα πρότεινε να κηρυχθεί ένοχο ο Πέτρο Φιλιππίδη για την ε, απόπειρα βιασμού σε βάρο τη δεύτερη καταγγέλουσα, ε, καταρρίπτοντα ουσιαστικά τον ισχυρισμό του ότι ήταν συνένεση. Όπω είπε η εισαγγελική λειτουργό, πώ γίνεται να υπάρξει συνένεση όταν στη συνέχεια δεν υπήρξε καν συνεργασία. Να σα πω ότι αυτή την ώρα η αγόρευσή τη συνεχίζεται με την πρότασή τη, θα προτείνει, για την απόπειρα βιασμού σε βάρο τη τρίτη καταγγέλουσα. Τώρα, όπω είπε και εσεί, είχαμε εντάσει από το πρωί στο δικαστήριο. Μήνυση για συγκοφαντική δυσφήμιση σε βάρο του Πέτρου Φιλιππίδη έχει καταθέσει ένα εκ των δικηγόρων τη πολιτική αγωγή, ο κύριο Αλέξανδρο Μίντσια. Καθώ ο Πέτρο Φιλιππίδη, ο οποίο ζήτησε να απολογηθεί συμπληρωματικά, είπε στην απολογία του ότι ο δικηγόρο μαζί με τον αδελφό τη Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπου έχουν συστήσει μία εταιρεία που προωθούν καλλιτέχνε. Μέσα σε αυτή την εταιρεία είναι όλε οι καταγγελίε. Γέλουσες, αλλά και οι ηθοποίοι οι οποίοι κατέθεσαν σε βάρο του Πέτρου Φιλιππίδη. Και γι' αυτό το λόγο το σχέδιο του ήταν μεθοδευμένο. Μάλιστα. Λοιπόν, Έλενα Γαλάρη, σε ευχαριστώ πολύ. Αναμένουμε α, την αγόρευση τη εισαγγελέα και για την α, τρίτη υπόθεση. Σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.